Εμείς τώρα θα ασχοληθούμε και θα πιάσουμε μία είδηση η οποία έπαιξε πολύ μέσα στο μήνα. Ένα από τα θέματα που ασχοληθήκαμε και εμείς δημοσιογραφικά σε τοπικό επίπεδο και το οποίο έχει να κάνει με την αδελφοποίηση του Δήμου Χανίων με έναν Δήμο εκεί στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συγκεκριμένα του Τάρπον Σπρίγκς. Πάμε στα Χανιά, πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Σιμανδυράκη. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Η βασική, η κυρίαρχη αφορμή της αδελφοποίησης με τον συγκεκριμένο Δήμο των Ηνωμένων Πολιτειών, ποια ήταν, Δήμαρχε? Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, να κάνω ένα μικρό σχόλιο όμως για τη μεγάλη δοκιμασία που περνάει το Ηράκλειο. Βέβαια, μπορείτε να ξεκινήσετε και, έτσι. Και να πω ότι πραγματικά όχι μόνο παρακολουθούμε, προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να είμαστε και χρήσιμοι απέναντι σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη δοκιμασία που περνάει όλο το Ηράκλειο, αλλά και ιδιαίτερα η ευρύτερη περιοχή του Αρκολοχωρίου. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας γεμίζει θλίψη. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι εικόνες οι οποίες μας κάνουν να κατανοούμε τις πολύ μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει και ευχόμαστε πραγματικά από καρδιά σύντομα να μπορέσουμε να όλοι μαζί και ιδιαίτερα το κεντρικό κράτος να συμβάλλει ώστε να ξεπεραστούν και να επουλωθούν κατά το δυνατόν οι πολύ μεγάλες πληγές που άνοιξε αυτός ο σεισμός. Μου δίνετε τώρα μία πάση. Θέλω να καταλήξουμε τη συζήτησή μας με το ορφωνικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι και θέλω να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει αυτή η μετασεισμική ακολουθία και αν βέβαια οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στο Δήμο σας βρίσκονται σε ετοιμότητα. Παρακολουθούμε την ενημέρωση από τους επιστήμονες, παρακολουθούμε την μετασεισμική δραστηριότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε μια ετοιμότητα, προσπαθούμε και εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο. Σε κάθε περίπτωση όμως ο εγκέλαδος γνωρίζουμε ότι είναι κάτι εντελώς απρόβλεπτο ή εν πάση περιπτώσει θα έρθει και θα χτυπήσει τις υποδομές αυτές που δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες. Υποθέτω, Δήμαρχε, έχει γίνει μια καταγραφή των ετοιμόρροπων κτισμάτων στο Δήμο σας. Βρίσκεται έτσι στο επίκεντρο του σχεδιασμού, βρίσκονται αυτές οι περιοχές? Βέβαια, και υπάρχει και ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο το έχουμε δρομολογήσει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την αντισεισμική θωράκιση των δημοσίων κτηρίων, ειδικότερα με έμφαση φυσικά στα σχολεία, για να μπορέσουμε να δούμε και να διαπιστώσουμε την ετοιμότητα πλέον των υποδομών σε σχέση με το ένα ενδεχόμενο χτύπημα του εγκελάδου. Και όλο αυτό βέβαια γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια σεισμογενής περιοχή, οπότε αυτό αυτονοήτως εντάσσεται στον σχεδιασμό. Μάλιστα. Πάμε στο θέμα της αδελφοποίησης. Η αφορμή. Στο θέμα της αδελφοποίησης, πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά, την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση της αδελφοποίησης. Αδελφοποίηση που ο Δήμος Χανίων είχε πολλά χρόνια να ολοκληρώσει κάποια και αυτό έγινε με έναν Δήμο ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά έτσι, συμβολικό αλλά και ουσιαστικό λόγο για τον οποίο βρεθήκαμε σε αυτή την θέση. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι ο Δήμος του Τάρπον Σπρίγκς είναι ένας Δήμος όπου ουσιαστικά ζει και αναπνέει κάτω από τα ελληνικά χρώματα. Η παροικία, η ελληνική εκεί είναι κυρίαρχη στον Δήμο, ένα Δήμο περίπου 40.000 κατοίκων που η ομογένεια... Και πολλοί χανιώτες, εκεί, Δήμαρχε, πολλοί χανιώτες. Πολύ θετικοί, πολλοί χανιώτες, πολύ ομογενείς με καταγωγή από την Κάλυμνο που από τις αρχές του 20ου αιώνα ουσιαστικά δημιούργησαν μία πόλη που όποιος την επισκεφτεί σήμερα ή δει εικόνες από εκεί πραγματικά θα πιστέψει ότι βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά μία μικρογραφία της χώρας από Έλληνες οι οποίοι διατηρούν και προσπαθούν να κρατήσουν την Ελλάδα, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα ζωντανά και το πετυχαίνουν. Και μάλιστα όλη αυτή η πορεία, αν θέλετε, και η επικράτηση του ελληνικού στοιχείου εκδηλώνεται και στην επιλογή του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος, ένας εξαιρετικός Δήμαρχος, ο Χρυσόστομος Αλαχούζος, έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και έτσι είναι ο πρώτος Έλληνας δήμαρχος της Αμερικής. Ποιες δράσεις τώρα περιλαμβάνει αυτή η αδελφοποίηση, αυτή η κίνηση? Η αδελφοποίηση, να πω ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές του
2022, που αντιπροσωπεία από το Δήμο Χανίων θα επισκεφτεί τον Δρύμο του Τάκολ Σπρινγκ στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί μάλιστα πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ανήμερα των Θεοφανίων, μία από τις μεγαλύτερες, αν θέλετε, γιορτές του ελληνισμού της Αμερικής, που σειραίουν Έλληνες από όλη την Αμερική και από όλη την Ομογένεια. Εκεί θα λάβει χώρα η δεύτερη διαδικασία και ταυτόχρονα έχουμε κανονίσει ήδη πολλές δράσεις και στο κομμάτι του πολιτισμού και στο κομμάτι της παιδείας, αλλά και στο κομμάτι του τουρισμού που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Οι Έλληνες εκεί, αλλά και γενικότερα οι πολίτες του Τάκολ Σπρινγκς, αναζητούν μέρη που μπορούν να περάσουν τις διακοπές τους και νομίζω ότι η Κρήτη γενικότερα και τα Χανιά ειδικότερα, μάλιστα, προσφέρονται. Αυτά τα προγράμματα είναι που συζητάμε και να αναφέρω κλείνοντας, ναι, ότι το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την επίσκεψη του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Τάκολ Σπρινγκς, όπου το 1922 του επιφύλασαν όχι μόνο οι Έλληνες αλλά και οι Αμερικανοί υπήκοοι μια θεαματική υποδοχή και έτσι λοιπόν αυτή η αδερφοποίηση έρχεται να δώσει και να επικαιροποιήσει, αν θέλετε, αυτή τη διαχρονική σχέση της Αμερικής, της Φλόριντα αλλά και του συγκεκριμένου Δήμου με την Ελλάδα. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.